Μιλήσατε σε αυτό εδώ το βήμα λέγοντας ότι ο καθένας από εμάς είναι τα βιώματά του. Και θα συμφωνήσω μαζί σας. Είπατε ότι εγώ είμαι παιδί των καταλήψεων. Και πράγματι έχετε δίκιο. Αυτά είναι τα δικά μου βιώματα. Βιώματα συλλογικών αγώνων. Και είναι βιώματα διαρκούς μάχης για μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας, δικαιοσύνης. Δεν μας είπατε ποια είναι τα δικά σας βιώματα. Διότι όταν εγώ βρισκόμουν στις καταλήψεις, που θεωρείτε ότι διέλυσαν και παρέλυσαν τη χώρα και κατέστρεψαν, όταν εγώ ήμουν στις καταλήψεις, ξεκινάγατε τα πολιτικά σας βήματα. Και τα ξεκινάγατε τα πολιτικά σας βήματα υπό τη στενή αρρωγή του κυρίου Χριστοφοράκου και την οικονομική βοήθεια της Ζήμερης. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη. Μιλάτε εδώ για συμφωνία αλήθειας. Σας καλώ λοιπόν να έρθετε στη Βουλή, να έρθετε εδώ στο βήμα της Βουλής, αμέσως μόλις κατέβω, και να αποκαταστήσετε αυτή την αλήθεια. Αν εγώ, κύριε Μητσοτάκη, είμαι παιδί των καταλήψεων, που πράγματι είμαι, εσείς, το ξέρει όλη η Ελλάδα, είστε παιδί της Siemens και της διαπλοκής. Και θέλω, κύριε Μητσοτάκη, για να τελειώνουμε, ένα πράγμα. Να ανέβετε σε αυτό το βήμα και να απαντήσετε σε ένα μόνο ερώτημα. Νομίζω οφείλετε μία απάντηση, όχι σε μένα, αλλά στον ελληνικό λαό. Τώρα που θα κατέβω, να ανεβείτε εδώ και να μας απαντήσετε σε ένα και μόνο ερώτημα. Υπάρχει στη χώρα σκάνδαλο Siemens, ναι ή όχι, κύριε Μητσοτάκη?